Σήμερα εγκαινιάζουμε την πανηγυρική έκθεση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, η οποία έχει τίτλο «Η Βαλκανική Πόλεμη Βήμα προς Βήμα». Είναι μια έκθεση που προέρχεται από 10 αρχεία και περιλαμβάνει 320 εικόνες. Πρόκειται για σπάνιες φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, αφίσες, σκίτσα και επιστολόχαρτα, ας το πούμε έτσι, και 40 πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τα οποία δείχνουν με τρόπο συναρπαστικό τα γεγονότα των δύο Βαλκανικών πολέμων. Είναι ένα ευχάριστο και συνάμα πολύ μεγάλο δίδαγμα για τις νέες γενιές, στις οποίες ακριβώς και αποβλέπουμε. Έχουμε απευθυνθεί στους προϊσταμένους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση και στους συλλόγους των καθηγητών και των δασκάλων, και πιστεύω ότι θα διοργανώσουν τα σχολεία επισκέψη εδώ πέρα για να δουν την έκθεση αυτή, από την οποία τα παιδιά μας πιστεύω ότι έχουν πάρα πολλά να μάθουν και να ωφεληθούν. Γιατί η έκθεση αυτή έχει ένα μήνυμα που μπορώ να πω αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Δείχνει πώς οι Έλληνες, ύστερα από λίγα χρόνια μετά από την πτώχευση του 1893 και τον πόλεμο του καταστροφικό του 1897, πως οι Έλληνες μετά από λίγα χρόνια κατάφεραν ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Και προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το θαύμα μπορούμε να το πετύχουμε και σήμερα, που περνάμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Είμαι αισιόδοξος ότι τα σχολεία θα έρθουν εδώ και ευχαριστώ την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών για την προσφορά αυτή που μας έκανε.